Η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη. Στόχος του σχεδίου Ηρακλής είναι η εξυγείαση των τραπεζών. Δεν μασάει τα λόγια της. Και πώς θα επέλθει αυτή η εξυγείαση των τραπεζών? Μέσα από τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μέσα από την απαλλαγή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τα κόκκινα δάνεια, από ένα μεγάλο κομμάτι των κόκκινων δανείων. Γιατί το θέλει αυτό, το επιδιώκει αυτό η κυβέρνηση, όχι μόνο σήμερα, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις αυτό επιδιώκαν. Με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η ρευστότητα στην αγορά, θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις, θα υπάρξει παροχή νέων δανείων. Άρα λοιπόν όλα αυτά για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και την εξυγείαση των τραπεζών εντάσσονται στη στρατηγική επιλογή τη στήριξη τη καπιταλιστική ανάπτυξη, μια άδικη ανάπτυξη που κάνει τον πλούσιο πλουσιότερο και το φτωχό φτωχότερο, παρέχοντα γη και είδο στι ανάγκε των επιχειρήσεων, επιδεινώντας τη θέση των εργαζόμενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Ποιο είναι το εργαλείο τώρα της εξυγίανσης των τραπεζών? Η τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων και μάλιστα με κρατική εγγύηση. Αυτό το σχέδιο το οποίο φέρνει τώρα η κυβέρνηση προς συζήτηση και έγκριση βεβαίως δεν είναι, αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Πατάει πάνω στο έδαφος πρόσφερος ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί την προεργασία ακριβώς την έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και πώς πατάει? Πατάει πάνω στην άρση τη σταδιακή της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το σταδιακό ξύλωμα του νόμου Κατσέλη που παρήχε περιορισμένη προστασία στην πρώτη κατοικία. Αυτό ξυλώνεται. Και ξυλώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ένα. Δεύτερον, πατάει πάνω στην αδειοδότηση επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το διαφόρων φαντς, κοράκια τα έλεγε της παλιές εποχής, για να μπορούν να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια. Και πατάει επάνω στην επιτάχυση των πληστηριασμών επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα στην καθιέρωση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, για να μπορούν να είναι θωρακισμένοι από τις λαϊκές αντιδράσεις, από τις αντιδράσεις του λαϊκού κινήματος για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Να λοιπόν, έστρωσε το έδαφος η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή το βρίσκει έτοιμο να προχωρήσει, να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τι έχουμε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Έχουμε μια καραμπινάτη κρατική στήριξη των τραπεζών. Και μάλιστα αυτή η καραμπινάτη κρατική στήριξη των τραπεζών έρχεται μετά από αλλεπάλληλες στήριξεις του κράτους. Μέσα από τις ανακεφαλαιοποίησεις, μέσα από τις εγγύησεις, μέσα από τον αναβαλλόμενο φόρο. Και τώρα έχουμε την κρατική εγγύηση στις τιτλοποιήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων και όλα αυτά γίνονται τη στιγμή που οι τράπεζες αποκαλύπτουν και το πραγματικό του πρόσωπο, το αντεργατικό πρόσωπο, τη στιγμή που προχωράνε σε απολύσεις. Και γι' αυτό ακριβώς το λέω, επειδή οι τράπεζες προχωράνε στις απολύσεις, έρχεται η κυβέρνηση και τις επιβραβεύει με το σχέδιο Ηρακλής. Αυτό και αν δεν είναι πρόκληση, χωρίς να βάζουν καμία. Και μάλιστα το πρωί που συζητιόταν η επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ για τις απολύσεις των εργαζόμενων από την Τράπεζα Πειραιώς, ο υπουργός ένιβε τα σχήρας του. Λέει, υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, δεν μπορεί το κράτος να παρέμβει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσον αφορά το πώς οργανώνουν και να απαγορεύσουν τις απολύσεις. Εδώ κι αν είναι πρόκληση πραγματικά, τη στιγμή που το κράτος, ο φορολογούμενος επί της ουσίας, γιατί δεν είναι αόριστο, τα λαϊκά υποζύγια που σηκώνουν τους φόρους, στηρίζουν και χρηματοδοτούν με τον ιδρώτα και το αίμα τους τις τράπεζες. Η κυβέρνηση λέει δεν μπορεί να παρέμβει για να πάρει πίσω η τράπεζα τις απολύσεις και να τις ανακαλέσει. Κάνουμε διαβουλεύσεις. Που το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, 29 εργαζόμενοι, να παραμένουν απολυμένοι. Και από αυτή την άποψη η κυβέρνηση τι λέει? Λέει και κάτι άλλο. Ότι αυτή η κρατική εγγύηση, λέει, είναι διασφαλισμένη. Δεν πρόκειται να αποβεί σε βάρος του φορολογούμενου, αλήθεια. Και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην έκθεσή του γιατί λέει? Ότι ενδεχομένως να υπάρξει δαπάνη 12 δισεκατομμύρια από τη στιγμή που δεν θα εξυπηρετηθούν αυτές οι κρατικές εγγύησεις. Άρα δηλαδή μετά τα 44 δισεκατομμύρια ευρώ της πρώτης και δεύτερης ανακεφαλαιοποίηση που φορτώθηκαν στους φορολογούμενους, έχουμε τώρα δυνητικά άλλα 12 δισεκατομμύρια
Έχουμε δυνητικά άλλα 12 δισεκατομμύρια να φορτωθούν και αυτά ενδεχομένως στις πλάτες των φορολογούμενων, γιατί κανείς δεν το αποκλεί αυτό το πράγμα. Ούτε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν το αποκλεί. Που ενδεχομένως ήταν και παραπάνω. Γιατί με μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τα 12 δις μπορούν να αυξηθούν. Όμως εδώ πέρα ο κύριος Υπουργός, η κυβέρνηση γενικότερα, τι λέει? Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να καταπέσει η εγγύηση, γιατί είναι διασφαλισμένα. Οι εγγύησεις δίνονται σε τιτλοποίησεις ομολόγων υψηλής διασφάλισης. Αλήθεια, ποια είναι αυτά τα δάνεια, κύριε Υπουργέ, της υψηλής διασφάλισης? Μήπως είναι τα δάνεια που έχουν υποθήκη και που είναι σχεδόν το σύνολο των στεγαστικών δανείων? Επί της ουσίας, τι λέτε λοιπόν, ότι η διασφάλιση των κρατικών εγγύησεων από την πορεία της τιτλοποίησης των ομολόγων, δηλαδή το ότι θα πάει καλά αυτή η τιτλοποίηση, άρα θα εξυπηρετούνται τα κόκκινα δάνεια, τα στεγαστικά, ή θα αυξηθούν οι πληστηριασμοί? Επί της ουσίας λέτε ότι ο θάνατος του υπερχρεωμένου νοικοκυριού αποτελεί την εγγύηση για το κράτος ότι θα χάσει τα χρήματά του. Άρα λες, στο υπερχρεωμένο νοικοκυριό διάλεξε, με τι τρόπο θες να σε σφάξω? Θες να σε σφάξω ως υπερχρεωμένο να κάνεις τα πάντα για να σώσεις το σπίτι σου, ή θες ως φορολογούμενο ταράζοντας τη φορολογία, χάνοντας και το σπίτι σου ταυτόχρονα? Αυτό είναι η διασφάλιση κρατική την οποία έχετε. Από αυτή λοιπόν την άποψη, αυτή η διασφάλιση σχετίζεται άμεσα με την πορεία των εξασφαλισμένων δανείων, δηλαδή των στεγαστικών δανείων, που θα αποτελέσει αύξηση της πίεσης στα υπερχρεωμένα νοικοκυρία και αύξηση των πληστηριασμών. Και αν κάτι επιβεβαιώνει όλο αυτό, είναι αυτό το οποίο είπατε στη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής, κύριε Υφυπουργέ, ότι το περιμένουν, λέει, ασμένος οι επενδυτές. Και λοιπόν, αλήθεια, γιατί το περιμένουν ασμένος οι επενδυτές? Εσείς με ποιους είσαστε, με τα κοράκια ή με το λαό? Με τα κοράκια, τους επενδυτές. Γιατί το περιμένουν ασμένος οι επενδυτές? Και θέλουν να κερδίσουν κάνοντας επενδύσεις πάνω στις τιτλοποίησεις των κόκκινων δανείων. Τα υπερσυσσωρευμένα τους κεφάλαια να τα επενδύσουν εκεί. Με τι σκοπό να τα επενδύσουν? Να κερδίσουν. Όχι για την ψυχή της μάνας τους. Άρα πώς θα κερδίσουν οι επενδυτές? Θα κερδίσουν οι επενδυτές μέσα από την κερδοσκοπία και την επίθεση σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Και αυτό το επιβραβεύεται με το σχέδιο Ηρακλής, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο ασφιχτικό πλαίσιο. Και εδώ, καλό είναι να ανοίξουμε μια παρένθεση. Γιατί τα κόκκινα δάνεια, και μιλάμε για τα στεγαστικά δάνεια, τα δάνεια των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων, των αγροτών, ας αφήσουμε απ' έξω τα επιχειρηματικά δάνεια, μια άλλη κατηγορία, και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί? Γιατί υπήρχε μια ραγδαία επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων, της λαϊκής οικογένειας, των επαγγελματιών, των αγροτών, λόγω ακριβώς της αντιλαϊκής πολιτικής, λόγω των μνημονίων. Γι' αυτό είναι φανερό για ποιο λόγο βρέθηκαν σε αδυναμία να μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δανειά τους. Και βέβαια, εδώ η δανειακή πλημμυρίδα της αρχές του 2000 δεν ήταν τυχαία. Ήταν μια στρατηγική επιλογή των τραπεζών με την παρότρινση των τότε κυβερνήσεων για να γίνει τι, για να μπορέσουν να διαχειριστούν τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια που θα έδινε αυτό μια παράταση στην εκδήλωση καπιταλιστικής κρίσης. Όμως δεν αποτράπει κρίση, η κρίση ήρθε, η καπιταλιστική, και μάλιστα πολύ πιο οξυμένη αυτή η κρίση. Έτσι λοιπόν, και βέβαια τα λαϊκά στρώματα καταφεύγουν στο δανεισμό για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Γιατί μέσα από την εργασία τους δεν μπορούν, είτε αυτές στεγαστικές είτε είναι επαγγελματικές ανάγκες. Καταφεύγουν δηλαδή τα λαϊκά στρώματα στη θηλιά του τραπεζικού δανεισμού. Γιατί βεβαίως δεν αποτελεί το δάνειο ευλογία, θηλιά αποτελεί. Και από αυτή την άποψη οι τράπεζες τι κάνουνε? Οι τράπεζες από τη μια μεριά ληστεύουν στην κυριολεξία τις λαϊκές αποταμιεύσεις. Οι τράπεζες αξιοποιούν τις κρατικές εγγύησεις και την κρατική χρηματοδότηση. Οι τράπεζες ληστεύουν με τα δάνεια των ιδρώτα των λαϊκών στρωμάτων, των επαγγελματιών και των αγροτών, με τη δανειακή θηλιά, και ταυτόχρονα επιδοτούν
με ζεστό χρήμα, ξένο χρήμα, τους μεγάλες επιχειρηματικούς ομίλους, τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια. Γιατί ακριβώς είναι τελείως διαφορετικοί όροι που επί μεγάλοι επιχειρηματίες παίρνουν αυτά τα δάνεια από τους όρους που τα παίρνει ο λαός τους δυσβάστακτους. Τις εγγυήσεις, τις υποθήκες, την υψηλή, τους υψηλούς στόχους τους οποίους πληρώνει. Οι επιχειρηματίες τα παίρναμε, λέει, τα δάνεια κάποιος επιχειρηματίας έτσι στον αέρα. Μόνο με το όνομα. Χωρίς καμία διασφάλιση και εγγύηση. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι οι ίδιες αυτές τράπεζες προχωρούν σε γενναία κουρέματα επιχειρηματικών δανείων. Και είναι συγκεκριμένα και πολύ γνωστά τα παραδείγματα. Βεβαίως η αγωνία όλων των κομμάτων και της κυβέρνησης να εξυγειανθεί οι τράπεζες είναι φανερή και κατανοητή, γιατί βεβαίως οι τράπεζες αποτελούν την καρδιά, το χρηματοπιστωτικό σύστημα του καπιταλιστικού συστήματος, τον αιμοδότη λογαριασμό. Αλλά ο κύριος Υφυπουργός εχθές είπε και κάτι άλλο πολύ ωραίο. Είπε δηλαδή ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο έτσι, θα ωφεληθεί ο Έλληνας πολίτης γενικά από το σχέδιο Ηρακλής. Και μου ήρθε στο μυαλό εκείνη τη στιγμή, και θα το πω τώρα, ένα τραγουδάκι του Νιόνιου. Το τραγουδάκι του Νιόνιου είναι ο ύμνος προς την εταιρεία. Εγώ θα το πω ύμνος προς την τράπεζα. Σε ευχαριστώ, τράπεζα. Εν αυθονία μου παρέχεις στέγη, τροφή και προστασία. Σε ευχαριστώ, τράπεζα. Είναι αποκαλυπτικό, λοιπόν, των προβληματισμών και των διαθέσεων της κυβέρνησης. Αλλά αυτός όμως που πήρε τα λεφτά από το τραπέζι, που πήρε την μπάγκα και τη σήκωσε μαζί του, ήταν ο κύριος Βαρουφάκης στη σημερινή συνεδρίαση. Μπορεί να βγάζε λόγους εκεί πέρα και να έκανε αναλύσεις δακρύβρεχτους, αλλά επί της ουσίας αυτή η πρόταση, η οποία εξασφαλίζει 1000% της τράπεζας, είναι η πρόταση Βαρουφάκη. Τι λέει η πρόταση Βαρουφάκη, είναι φοβερή. Ακούστε τι λέει. Η πρόταση του Μέρα 25 είναι η μοναδική ορθολογική και δίκαιη λύση. Ας το δούμε. Ίδρυση δημόσιας εταιρείας διαχείρισης ιδιωτικών χρεών, στην οποία μεταφέρονται από τις τράπεζες τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή, απαλλάσσει τις τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια, τα μεταφέρει σε μια δημόσια εταιρεία και θα τα επομισθούν τη διαχείριση αυτών των κόκκινων δανείων είτε οι φορολογούμενοι είτε οι δανειολήπτες, διατηρώντας τη θηλιά. Και οι τράπεζες είναι απαλλαγμένες από τα κόκκινα δάνεια. Και εδώ βγήκε και μας το έπαιζε Λαύρος. Και όμως έκανε την πιο γενναιόδορη πρόταση. Πού την κυβέρνηση μπορεί να την κάνει? Δεν τολμά να την κάνει η κυβέρνηση. Έρχεται όμως ο λαγός, ο Βαρουφάκης, να κάνει αυτή την πρόταση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των τραπεζών. Και μάλιστα δεν ξέρω αν αυτό σχετίζεται, αναρωτιέμαι φωναχτά, με το γεγονός ότι ένα σημαντικό τμήμα των μετοχών των ελληνικών τραπεζών είναι στα χέρια αμερικάνικων κεφαλαίων, αμερικάνικων funds. Δεν ξέρω αν είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα. Λοιπόν, η πρόταση του ΚΚΕ, και ολοκληρώνω με αυτό και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είναι η εξής. Για να είμαστε καθάροι, γιατί δύο καρπούζια, λέει ο λαός μας, δεν χωράνε κάτι την ίδια μασχαλή. Να πληρώσουν οι μέτοχοι. Και να πληρώσουν οι μέτοχοι των τραπεζών μέσα από το γενναίο κούρεμα των στεγαστικών δανείων, των επαγγελματικών δανείων, των δανείων των αγροτών. Δεν το ξέρανε όταν ήρθανε μέτοχοι στην τρίτη ανακεφαλαιοποίηση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουν αυτά τα κόκκινα δάνεια? Γιατί ήρθανε? Τους είχε εγγυηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τα τακτοποιήσει η κυβέρνηση? Και το συνεχίζετε και εσείς σήμερα αυτό? Δεν κατάλαβα. Πήραν το ρίσκο να πληρώσουν, λοιπόν. Έτσι είναι τα πράγματα. Για να μπορέσει να ανασάνει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, πρέπει να πληρώσουν οι μέτοχοι. Και όχι να πληρώσει ο λαός με τον τρόπο που το κάνετε. Αυτή τη άποψη είναι το ΚΚΕ και σε αυτή την άποψη εμείς θα επιμείνουμε. Άρα, λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να ανακουφιστούν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, για να μην φορτωθεί νέα βάρη στις πλάτες του τα μόνιμα υποζύγια, τα λαϊκά στρώματα μέσα στις φορολογίες, είναι να πληρώσουν οι μέτοχοι των τραπεζών για τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.